Μεγάλες εκπτώσεις και προσφορές που αγγίζουν έως και το 50% καταγράφεται στον Άγιο Νικόλαο. Οι επιχειρηματίες, γνωρίζοντας ότι η οικονομική κρίση έχει μειώσει σε μεγάλο βαθμό τον οικογενειακό προϋπολογισμό όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των επισκεπτών από άλλες χώρες, έχουν φροντίσει να μειώσουν τις τιμές για να μπορέσουν να δουν τα έσοδά τους να αυξάνονται. Έτσι, με μια προσεκτική ματιά, ο καταναλωτής μπορεί να βρει στην πόλη του Αγίου Νικολάου προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ο τζίρος των καταστημάτων έχει παραμείνει χαμηλός. Η ψυχολογία αλλά και τα νέα μέτρα που έχουν περιορίσει τα εισοδήματα των μισθωτών αποτελούν τα κύρια εμπόδια στην κατανάλωση. Αρκετοί επιχειρηματίες, έχοντας προβεί σε μεγάλες προσφορές, ώστε να εναρμονιστούν με τη ζήτηση, ευελπιστούν ότι οι επόμενες εβδομάδες, που θα κορυφωθεί και η τουριστική κίνηση, θα δώσει μια άνοδο στα έσοδά τους, ούτως ώστε να ισοβαθμιστεί η βουτιά του τζίρου των προηγούμενων ημερών. Εξάλλου, οι έμποροι θεωρούν δεδομένο ότι οι προσφορές και οι μεγάλες εκπτώσεις είναι ο μόνος τρόπος να κινηθεί αγορά. Συνιστούν στους καταναλωτές να ελέγχουν την τελική τιμή αγοράς, να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς και να εμπιστεύονται τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην πόλη τους. Κύριε Παπαδάκη, βάλατε εκπτώσεις. Πώς είναι φέτος η κίνηση? Η κίνηση είναι όπως τα περσινά επίπεδα, λίγο καλύτερα μπορώ να πω. Βλέπετε περισσότερο με Έλληνες ή με τουρίστες? Και με Έλληνες και με τουρίστες. Διότι οι τιμές φέτος στον Άγιο Νικόλαο είναι πάρα πολύ καλές, οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές, αγγίζουν και μέχρι το 60% και ο κόσμος ανταποκρίνεται. Βλέπω έχετε και μεγάλη ποικιλία. Ναι, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Όλα τα καταστήματα του Αγίου Νικολάου είναι σε καλές τιμές. Προσέχουν τον πελάτη. Οπωσδήποτε προσέχουν τον πελάτη και ελπίζομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα τώρα στις εκπτώσεις. Δεδομένου τώρα της οικονομικής κρίσης, πάντως είστε ικανοποιημένος με την κίνηση? Ικανοποιημένοι δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά ο κόσμος ανταποκρίνεται όπως μπορεί. Αυτό τώρα γιατί πριν τις εκπτώσεις υπήρξε πτώση? Ναι, υπήρχε μεγάλη πτώση. Και τώρα προσπαθείτε να αναπληρώσετε και το κενό του προηγούμενου? Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να αναπληρωθεί, διότι όλα τα καταστήματα κάνουν προσπάθειες και έχουν καλές τιμές που φτάνει και μέχρι το 60% και το 70% και ο καταναλωτής βρίσκει ανταπόκριση σε αυτό που ψάχνει. Ναι, τουρίστες που λένε ότι στην περιοχή υπάρχει αύξηση λόγω και της διαφήμισης με το νησί της Πιναλόγκα. Ναι, και αυτό μας έχει βοηθήσει, έχει αύξηση και το νησί. Και τα κρουαζιερόπλια εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Ναι, και αυτά δουλεύουν. Είναι ένα σύν. Ναι, είναι ένα σύν.